και στις τηλεθέτες σας. Υποφέρω εδώ στις συνεφιασμένες Βρυξέλλες. Δεν βγάζει ήλιο ποτέ, ε? Ορίστε. Ήλιο δεν έχει εκεί. Πού και πού ξετονίζει λίγο ήλιο και μετά τα σύννεφα τα μαύρα. Κάντε υπομονή, σε λίγο θα είσαστε εδώ. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να μην γίνουν εκλογές? Άλλο ότι θέλω να γίνουν εκλογές και άλλο ότι θα δείξει πραγματικότητα. Τι πιστεύετε, λέω, εσείς τώρα ξέρετε πώς είναι οι σχεδισμοί. Πιστεύετε ακόμα ότι υπάρχει πιθανότητα να εκλεγεί πρόεδρο, να γίνει κάτι, δηλαδή? Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Ναι. Πάντως αν γίνουν εκλογές... Στην κόψη του ξηραφιού είμαστε. Κύριε Γκλέζο, εάν γίνουν εκλογές, εσείς θα γυρίσετε πίσω, θα είστε υποψήφιος. Τι έχετε αποφασίσει? Το θέμα τώρα είναι ο Μανώλης είναι η πολιτική κατάσταση. Όλα μαζί. Εντάξει, όλα μαζί. Όλα μαζί. Θα τα δούμε στην πορεία. Το να σας πω, έκανε εντύπωση η παρέμβαση. Ναι, πείτε μας. Ναι. Έμαθα ότι προηγούμενα δεν το παρακολούθησα, αλλά με πληροφόρησαν ότι έγινε η απονομή, λέει, βραβείων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, εδώ... Έμεινα κατάπληκτος, διότι το πρώτο ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στη ζωή. Δεν μπορεί, δηλαδή, να πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, δεν μπορεί να πεθαίνουν άνθρωποι από τη φτώχεια, δεν μπορεί να πεθαίνουν, να αυτοκτονούν άνθρωποι, και η Ελλάδα υποφέρει πάνω σε αυτό. Για το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί για την κατάδεια της χώρας μας, τι ανθρώπινα δικαιώματα βραβεύουν? Αυτό ήθελα να πω. Για τους Αμερικάνους. Για τους Αμερικάνους, ναι. Κύριε Γκλέζο, σας έλεγε και ο Δημήτρης, έκανε εντύπωση η παρέμβασή σας εχθές, που μιλήσατε και για τα σύγχρονα θέματα, για τα σημερινά θέματα, μιλήσατε για Βόρβορο, μιλήσατε για... και κυρίως καλέσατε το ΣΥΡΙΖΑ να μην βάλει υποψήφιους βουλευτές κάποιους που είναι ήδη στη Βουλή και κοιτάνε την καριέρα τους, όπως είπατε. Θέλετε να μας πείτε τι εννοούσατε? Έχω ζήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε μάχες εναντίον του κατακτητή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε διαδηλώσεις που κάναμε εναντίον του κατακτητή. Αυτοί οι άνθρωποι προσέφεραν τη ζωή τους για ένα ιδανικό. Και έχουμε μάλιστα και γράμματα από ανθρώπους που πήγαιναν για εκτέλεση, που έλεγαν «Πάω για εκτέλεση πέφτοντας για τον ελληνικό λαό». Αυτή η προσφορά, η οποία με έχει εμποτίσει ως το μεδούλι μου, μπορεί να την ξεχάσω? Τι σχέση έχει αυτή η προσφορά με το βουλευτιλίκι, να το πω έτσι απλά που να το καταλαβαίνει ο κόσμος? Ο επαγγελματισμός του πολιτικού είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να εξαλειφθεί. Δεν έχει καμία σχέση με προσφορά. Αλήθεια είναι. Άρα, κύριε Γκλέζο, άρα οι δύο αυτοί βουλευτές, ο κύριος Βουδούρης και ο κύριος Παραστρατίδης, πιστεύετε ότι κατά βάση έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση συκοφαντώντας, παρά το τραβήξαν μετά πίσω, όσους ψήφισαν για αυτό το λόγο ότι είναι επαγγελματίες και γι' αυτό είπατε να μην τους πάρετε? Γενικά δεν μιλάω, δεν προσωποποιώ τα θέματα, το ξέρετε πολύ καλά σε μένα, δεν τα προσωποποιώ. Μιλάω γενικά. Είναι δυνατόν να συμπεριλάβει το δέλτιο της αριστεράς, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει ανθρώπους που έχουν μετατρέψει το βουλευτικό αξίωμα σε επάγγελμα? Είναι δυνατόν? Άρα κάνετε μία προειδοποίηση για όλους που έρχονται τώρα και ορμάνε τώρα να μπουν εκεί μέσα? Ναι. Δεν αφορά μονάχα συγκεκριμένους. Αφορά όλους. Ναι, διότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση και κριτική από τους αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ ότι μερικοί βουλευτές, κυρίως προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιούν το ΣΥΡΙΖΑ ως κολυβήθρα, ως κολυβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Η κολυβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ είναι η προσφορά. Και μέχρι και θυσία. Γιατί δηλαδή είναι υποχρεωτικό να είναι κανείς βουλευτής για να προσφέρει? Δεν μπορεί να προσφέρει και χωρίς να είναι βουλευτής. Πώς δεν μπορεί?
Και ως διοικητής νοσοκομείου και ως περιφερειάρχης και ως διαφορατέρη. Όχι, δεν μιλάω για αυτά. Και εγώ το ξέρω, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, ειρωνικά το λέω. Ειρωνικά. Σήμερα κυδεύεται ένας φίλος μου, ο Νίκος Καργόπουλος, με τον οποίο δεν είχαμε πολιτική ταυτότητα αντιλήψεων, είχαμε ιδεολογική όμως ταυτότητα. Ο Καργόπουλος ήταν παλιά στο ΠΑΣΟΚ. Όχι. Του έχω γράψει και ένα ποίημα. Είναι καθηγητής είναι. Ο άνθρωπος προσέφερε όλη τη ζωή και πέθανε. Προσέφερε. Αυτή. Και αν πάρετε όλους τους τις χιλιάδες αγωνιστές, εκατοντάδες χιλιάδες που προσφέρουν, δηλαδή θυσιάζονται για το σύνολο. Αυτό θα το αγνοήσουμε. Κύριε Γλέζο, ξέρετε κάτι, έχετε δίκιο ως αρχή, αλλά αυτό, οι θέσεις που βάζετε εσείς που είναι πάρα πολύ σωστή ηθικά και πολιτικά, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία. Δηλαδή, ξέρετε ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει και δημιουργούνται δύο τάσεις. Η μία σου λέει τους παλιούς που τους ξέρουμε και ας τους καινούριους, γιατί μπορεί να έρθουν επειδή έρχονται τώρα επειδή πλησιάζουμε την εξουσία. Και υπάρχει μια δεύτερη μερίδα που λέει: παιδιά, αν δεν ανοίξουμε στην κοινωνία και μείνουμε μόνο οι παλιοί, δεν θα πάρουμε. Δεν φτάνουμε. Εκεί απάνω, ποια διαδικασία θα διασφαλίσει αυτό που λέτε? Οι ηθικοί κανόνες και πάλι. Να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Ναι. Όλοι σιωπούν για ένα γεγονός που είναι συγκεκριμένο. Η πρώτη ψηφοφορία έδειξε ότι η κυβέρνηση πήρε 160 έδρες υπέρ και με ποιο κανόνα τους πήρε. Δεν έχει βάσει ενός καλπονοθετικού νόμου πάρει 50 έδρες. Ασφάλως. Που τα κλέβει από τα άλλα κόμματα. Αυτή την κλοπή πώς θα την πούμε? Είναι ηθική? Ναι. Δηλαδή νομοτυπικά, σύμφωνα με τους νόμους, είναι την πλειοψηφία. Ναι. Έχει μα το ίδιο, θα τα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει τον πόνι στο 56. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει δεν θα κάνει το ίδιο και θα αφήσουμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Θα το συζητήσουμε στην πράξη. Εδώ συζητάμε τώρα. Αυτό το μόνο εσείς πάντως. Εσείς μόνο το συζητάτε πάντως. Συγγνώμη, το συγκεκριμένο που έχει γίνει. Είναι καλπονοθευτικό. Είναι καλπονοθευτικό ή δεν είναι? Είναι, βέβαια. Άρα βρίσκεται λοιπόν σε πλήρη αναντιστοιχεία η κυβέρνηση με το λαϊκό αίσθημα τώρα, όπως είναι τώρα. Δεν αφήνω τις δημοσκοπήσεις κατά μέρος. Αν θέλετε, αφήνω και τις εκλογές. Από την πρώτη μέρα. Έτσι που το θέτετε, από την πρώτη μέρα. Και λέω το συγκεκριμένο. Η δύναμή της είναι 106 βουλευτές. Αυτή είναι η δύναμή της. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς διοικείται ένα κράτος με μια συγκυβέρνηση 106 βουλευτών? Μα ένα λεπτό, κύριε Γλέζο. Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα όταν λέει ότι θα πάρει. Κύριε Γλέζο, και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι τώρα θα πάρει αυτοδυναμία, εννοεί ότι θα χρησιμοποιήσει. Ας αφήσουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας αφήσουμε, λέμε το συγκεκριμένο, αυτό που γίνεται, που υπάρχει τώρα. Με 106 βουλευτές, έχει το δικαίωμα να μιλήσει και να τάζει και υπουργηλίκια? Εντάξει. Μιλάνε όλοι. Ναι. Μιλάνε όλοι για... Άρα τι πρέπει να γίνει? Πριν φτάσουμε, θα πω τώρα, γιατί άκουσα και ένα παράδοξο από τον Πρωθυπουργό, μιλάει για συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Εμείς έχουμε πει πρώτα θα εφαρμοστεί το Σύνταγμα και οπωσδήποτε θέλουμε και συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά πρώτα να εφαρμοστεί το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα εφαρμόζεται? Υπάρχει διάκριση εξουσιών? Καταργήθηκε το άρθρο 112 που μιλάει για διοικητική και οικονομική αυτονομία των οργανισμών αυτοδιοίκησης με τους νόμους Καποδίστρια και Καλλικράτη? Πού είναι? Πώς θα προβούμε σε συνταγματική αναθεώρηση όταν δεν εφαρμόζουμε το ίδιο το Σύνταγμα? Σε αυτό μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Ναι. Και να μου πει, έχω αυτό το επιχείρημα. Έχουν καταργήσει το Σύνταγμα και εμείς ζητούμε σε πρώτη φάση εφαρμογή του Συντάγματος. Το Σύνταγμα μιλάει ως θεμελιακό λίθο του πολιτεύματος, θέτει τη λαϊκή κυριαρχία. Πού είναι η λαϊκή κυριαρχία όταν
έχει καταργηθεί. Εντάξει, ωραία, δεν σύμφωνο. Ναι. Εντάξει. Βλέπετε, τα επιχείρηματά μου είναι όχι απλώς λογικά. Είναι ηθικά πρώτα-πρώτα, είναι λογικά και δεν υπάρχει ένα έστω στίγμα, στοιχείο αντίρρηση. Πέστε μου, ποιο είναι το αυτό. Όχι, εντάξει, σύμφωνοι. Ο καθένας, παιδί μου, συμφωνεί. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς μαζί σας κανείς τώρα με αυτό. Προφανώς έπρεπε να είναι απλή αναλογική και μια κυβέρνηση που έχει πλειοψηφία να έχει 51% για να κυβερνά. Ή μια συνένωση κομμάτων να συγκεντρώνει πάνω από 51%. Θα ήταν το σωστό. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτό και πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές, τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή, εσείς ένα μήνα θα είναι και ο μόνος τρόπος είναι να καταργηθεί η αναντιστοιχεία κυβέρνηση Λαϊκής Βούλησης. Δηλαδή να πάμε σε εκλογές. Πάλι είναι όμως μεγάλο πονοθευτικό. Συγγνώμη. Γιατί φοβούνται τη Λαϊκή Βούληση. Γιατί φοβούνται, αφού λένε ότι έχουν. Μα πάλι και εκλογές να γίνουν. Πάλι δεν θα υπάρξει θέμα με τον πόνους, κύριε Γκλέζο. Πάλι θα υπάρξει θέμα. Θα το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να το πάρει. Πώς θα γίνει. Εάν βγει πρώτος. Μετά μπορεί να το καταργήσει, να αλλάξει το εκλογικό νόμο, αλλά τώρα θα το πάρει. Έχω κάνει δηλώσεις σχετικές. Εάν ανατρέξετε το σε ξέρουμε, όλες... Το ξέρουμε, τις ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι είστε μειοψηφία στο συγκεκριμένο. Και επιμένω σε αυτές. Ναι, μόνο εσείς το συζητάτε αυτό, γι' αυτό σε είπα προηγουμένως. Σε όλη μου τη ζωή, όπως το γνωρίζετε προσωπικά, αλλά και το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός και γι' αυτό με ετοίμησε. Δεν είχα ποτέ μου κανένα αξίωμα εξορισμού. Όλες τις φορές είχα αξιώματα από εκλογή. Εκλεγμένο σας, να φυσικά. Λοιπόν. Ανυπομονούμε να τα πούμε από κοντά. Όλοι παρουσιάζουν τους γονιούς τους ατρογονικό το δικαίωμα να είμαι και να βρίσκομαι στο πολιτικό προσκήνιο. Λένε. Άλλοι παρουσιάζουν εξορισμού διορισμένοι. Προσωπικά, εάν έχω κάποια εκτίμηση από τον κόσμο, είναι ακριβώς γιατί δεν δέχτηκα. Ανυπομονούμε να τα πούμε από κοντά, κύριε Γκλέζο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.